αυτής τον καπετά Κομιανό. Τον επαντρολογούσε ήδη η γρία Κομιανά και να και δεν είχε χρονίσει ακόμα η νύφη της, η Μακαρίτης. Τα δύο ορφανά, μια κόρη οκταέτης και εν τετραετές παιδίων, περφόρων μαύρα, κατάμαυρα, όπου εστενοχώρουν και εχλόγιαναν τα πτωχά, κάθισαν τα κορμάκια του και το καημός καρδιάς να τα βλέπει της. Ενθύμιζαν το δημόδες δύστυχον. Βαρύτερα απ' τα σίδερα, αμάν, αμάν, είναι τα μαύρα ρούχα. Γιατί τα φόρεσα κι εγώ, αμάν, αμάν, για μια αγάπη που Ιβραία. Και επί τις κλίνες καθ' όλη την εβδομάδα των παθών γογγίζουσα, ρέγχουσα, φωνάζουσα, εβεβαίου ότι αγκαλιάστηκε και ετοιμάζονταν να αποθάνει. Επέβαλε στη μόρφω την μικρά εγγονή της εργασίας ανωτέρας της ηλικίας του πτωχού κορασίου. Έφλης, εν μεσουδίο γογγισμών, έβαλε μία φωνή και έκραζε από τις κλίνες προς την εκτός του ισογείου θαλάμου πηγαίνω ερχομένη και υπηρετούσα παιδίσκη. Ανά δύο από τη βαθή αυγά εις όλα τα παιδεία. Δύο αυγά, κόκκινα και τι ευτυχία, τι νίκη. Ενώ η μάμη εφόρεσε ότι αρκετά παιδεία ήλθαν και αρκετά τραγούδησαν και ότι έπρεπε να υπάρχουν και αλλού. Μετά τα αυτά η μύτη ήρχισε ένα ζυμώνι και έπλασε αρκετές κουλούρες με τα αυγόδια των σύζυγων επιδημούντα τότε, δι' την πενθεράδης, δι' αυτή, δι' τα σκουμπάρες, ως και μικρές κοκόρες δια τη μόρφη, δια των Ευαγγελινών, δια τα ανεδεξίμια της και δια τα πτωχά παιδιά της γειτονιάς. Και την μεγάλη Παρασκευή, περί την δύση του ηλίου η Μήτυρ, οδήγησε τα δύο παιδιά στην εκκλησία, όπου αφού έκαναν τρίσγων εκκλησίας πρώτου ανθοστεφούς κουβουκλίου, εισπάρθησαν το μοιόπνον επιτάφιον το αγιόχρυσο Ευαγγέλιο με τα αγγελούδια και το σταυρό με τα ανθρωπάκια και τις Παναγίτσες, τη χαρά. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.